достойна лада, команду у меня сеньора. Или кефема Ямена, има кефема эфникийской иерархии. А в эти стены от и пи, вот он его агатис периохис, вот о проксону, то турку проксону, оли ту канун теменадес, христиани, кенусорстима, мулини оли тим периохи, эхи плерумену эмисто страто, мало логе на супо, практорес, по дифен инде раскали, и пахнут кисто телефтео, говорю, ама паме, θα βρούμε από αυτός, είτε на литургии сан имамец, είτε сан дасколос Куранию, τη διδάσκουν Куранию, и σε φροντιστήρια κουπτικής, ραπτικής, πληροφορικής, και πολλά άλλα είδους φροντιστήρια που κάνουν. Στις τελευταίες εκλογές, ας πούμε, είδατε τι έκανε με την γραμμή που έγινε. Στην απογραφή που έγινε, στο χωριό μας η κοινότητα, η Αιτίος κοινότητα Θερμών, βρέθηκε να έχει 812 κατοίκους. Το 11. Το 12 έγιναν διπλές εκλογές. Λοιπόν, ψήφισαν 1500. Πώς ψήφισαν 1500? Ήρθανε από την Τουρκία, ψήφισαν εδώ με καθοδήγηση, με τις γραμμές που λέμε, με τις εντολές που παίρνουν από το τουρκικό κράτος, και αυτό μέσω προξενείου, αλλά και μέσα των συλλόγων που δρούν μέσα στη Τουρκία, έρχονται εδώ, αλλοιώνουν τη βούληση εδώ της τοπικής κοινωνίας, και αντί να ψηφιστεί ο Αλφα, ο ικανός πολιτικός που μπορεί να προσφέρει στην περιοχή, ψηφίζονται τα καθήκια, οι πράκτορες του προξενείου. Ο χριστιανός του Νουμούρου Ντόπης, οι χριστιανοί θα πάει στον Αγιάν Καρά Ιωσούφ ή στον Ιλάν Αμέτ να τον προσκυνήσει, και τα δύο είναι καθήκια, με συγχωρείς για το αυτό, του προξενείου, και να αναγκάζει τον Έλληνα, τη χριστιανή, τον χριστιανό, να πάει να τον πάει για να διεκπαιρεώσει κάποια υπόθεση. Κρέμεται στους τρεις μουσουλμάνους βουλευτές, αυτή τη στιγμή στην ελληνική κυβέρνηση, και ας μην το ομολογούν, είναι τρεις... Σωστά. Δηλαδή, άμα πει του προξενείου... Έπεσε κυβέρνηση. Πάει η κυβέρνηση. Από μακοβόρια τα λέμε μεταξύ μας, μεταξύ του κόσμου. Επίσημα, στα τέτοια δεν είναι, ας πούμε, καταγεγραμμένα. Εξέδωσαν κάποιους άρτες και είχαν γράψει από μακουχώρια το προξενείο, με επέμβαση, παρέμβαση του προξενείου, αναγκάστηκαν να τα ξυλώσουν και να ανακαλύψουν τους χάρτες. Σε αυτή την τέτοια θέση έχουμε πέσει δυστυχώς και σαν χώρα και σαν περιοχή. Πέραν του προξενείου δρούν παράλληλα και οργανώσεις φονταμεριστικές, όπως το Φετουλάχ Γκουλέν, τους Σουλουιμαντζίδες, του Ισμαήλ Αγάτου Τζαμάτι, που διασπούνε και εμάς και θα μας δημιουργήσουν και μεταξύ μας, δηλαδή στους μουσουλμάνους δημιουργούν πρόβλημα, όχι με την κοινωνία, αλλά αύριο θα είναι και με το σύνικο στοιχείο και με τους χριστιανούς. Του πολιτιστικού πολέμου που δεχόμαστε από εμάς, έχουμε και οικονομικό πόλεμο. Τι εννοώ με αυτό? Εάν σας πάω αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ εδώ της Ξάντης, της περιοχής και σε όλα εδώ τα μαγαζιά στην ορεινή περιοχή, είναι με τουρκικά προϊόντα, ακόμα και το νερό που πίνουμε στα αυτά είναι το χαμιδιέ από την Τουρκία, πόσιμο νερό να φέρουμε να πίνουμε, ενώ έχουμε εμείς πεντακάθερο νερό εδώ στην περιοχή, το μόνο που έχουμε. Πιάσε από τρόφιμα, μηχανήματα, ας πούμε κουφώματα, σπίτια κτλ. Η ανεργία έτσι δημιουργείται. Γιατί έρχονται οι Τούρκοι έμποροι, βρίσκουν κάποιον εδώ, ας πούμε, υποκατάστημα, αντιπρόσωπο, ας πούμε του Ιστιγμπάλ, του Μερίνος, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ξάνθη να μπορεί να πουλήσει κάποιος έπιπλο από τα γνωστά τα ελληνικά έπιπλα. Είναι όλα τουρκικά. Και ας πούμε
τα παραγγέλνεις και την επόμενη μέρα έρχονται και θα τοποθετούν στο σπίτι. Τα πάντα, τα είδη πυρκός, τα ενδυμασίες, υποδήματα είναι όλα τουρκικά. Η Ulker, υπάρχει και η ομάδα Ulker, η Ulker είναι μια εταιρεία που παράγει, ας πούμε, σε τρόφιμα τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι που να μην το παράγει. Ο μεγαλομέτοχος είναι ο ίδιος ο Ερντογάν. Ναι. Δικιά του, ας πούμε, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης. Και όταν ο Ερντογάν πάει κάπου, μεταφέρει μέχρι και 500 επιχειρηματίες μαζί του, για, ας πούμε, κάνουν στην περιοχή που πάνε ή στο κράτος που πάνε, τι λείπει και τι, για να επενδύσουν οι Τουρκοί και επενδύουν. Και έχουν φτάσει, ας πούμε, όλα τα Βαλκάνια να έχουν όλοι τουρκικά προϊόντα. Πιάσε από τα λεωφορεία, από τα αυτοκίνητα, από διάφορα γεωργικά μηχανήματα. Είπαμε για τις τροφές και για τα ποτά. Είναι δηλαδή οι ίδιοι μόνοι μας, ας πούμε, δημιουργούμε και την ανεργία στον τόπο. Όταν έρχονται τα δύο Μπαϊράμια, οι γιορτές Πάσχα και αυτά, τα τουρκικά τσουρέκια και τα τουρκικά αγγλικά πάνε μέχρι το τελευταίο χωριό. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί περί τίνους μιλάμε και ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα εδώ, είναι και ο οικονομικός πόλεμος που γίνεται.